Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 11 του Γενάρη του 2024. Και είμαστε εδώ στην 146η εκπομπή, αγαπητοί μου. 60 λεπτά με τους Έλληνες. Και πάντα αρχίζουμε δυναμικά μια νέα χρονιά με πολλές ειδήσεις, πολλή ενημέρωση που θα φέρουμε στην οθόνη της τηλεόρασης τον πόνο και τον καημό. Τις προσπάθειες και τον αγώνα που δίνετε εσείς οι εργαζόμενοι, οι παρήλικες βέβαια, για επιβίωση στα πατρώα εδάφη. Μετά τα Θεοφάνεια, ο καιρός και τα δικά τους καμπανεβάσματα. Μας εμφάνισε όλες τις πτυχές. Ήλιο, βροχή, χαλάζι, χιόνι. Μία κλαίει, μία γελάει, έλεγαν και οι παλιοί. Ωστόσο, χρόνια πολλά σε όσους γιόρτασαν την ονομαστική τους επέτειο, τα Θεοφάνεια. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρτασαν τα Γιαννιώς. Και θα αρχίσουμε βέβαια μία ενημέρωση με πολλές ειδήσεις, με διάφορα θέματα και με μία ωραία συνέντευξη στη συνέχεια. Το σποτάκι παρακαλώ. Πώς γιορτάσαμε τα Θεοφάνεια στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και φέτος το Τσαός ήταν το επίκεντρο των εκδηλώσεων. Μετά τη Θεία Λειτουργία, στο νερό του χωριού, πήγαν και έριξαν το Σταυρό στα νερά του ποταμού Μπίστιτσα. Συμμετείχαν βέβαια ο βουλευτής της περιοχής ο κ. Νίκος Κούρης, ο δήμαρχος ο κ. Ρωμαίος Τσάκουλης, εκπρόσωποι από το Σύλλογο Λιβαδιάς του Αγίου Κοσμά, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο. Επίσης, παρόμοια εκδήλωση είχαμε για στον Ιερό Ναό, στο Αλίκο. Το Μεσοπόταμο καλά κρατάει. Όπως πέρσι έτσι και φέτος είχαμε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του χωριού Πέτρου και Παύλου. Και βέβαια συνέχισε αυτή η εκδήλωση με τη ρήψη του Σταυρού στα νερά της Μπίστιτσας. Στη Δρόπολη, όπως πάντα, στον αυλόγυρο της Εκκλησίας Δερβιτσάνη, είχαμε την καθιερωμένη Θεία Λειτουργία, ωστόσο φέτος είχαμε και στους Γεωργουτσάτες, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό στους Γεωργουτσάτες. Στη Χιμάρα, είχαμε ρήψη του Σταυρού στη θάλασσα και οι κάτοικοι της Χιμάρας γιόρτασαν μεγαλοπρεπώς τα Θεοφάνεια. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στην πόλη του Αργυροκάστρου. Μετά τη Θεία Λειτουργία στο νερό ναό της Μητρόπολης Αργυροκάστρου, έγινε και η ρήψη του Σταυρού στον ποταμό, στον Τρίνο, κάτω στη γέφυρα. Στους Αγίους 40, ξανά η κάμερα του σταθμού βρέθηκε εκεί, όπου στα νερά του Ιωνίου, μετά την Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου, είχαμε και εκεί η ρήψη του Σταυρού. Έτσι τα Θεοφάνεια πέρασαν φέτος μεγαλοπρεπώς. Μετά το τέλος της ενημέρωσης θα έχουμε βέβαια πλάνα και εικόνες. Θα τα συνοδεύσουμε με τα κάλανα των Θεοφανίων. Πάμε τώρα το σποτάκι σε μια δεύτερη είδηση. Οι γιορτές, τα γλέντια, τα πανηγύρια τέλειωσαν. Αρχίζουν και οι πίτες βέβαια, αλλά πρέπει όλοι μας να προσγειωθούμε. Και εγώ θα προσπαθήσω να σας προσγειώσω όλους να ακούσετε καλά το τι συμβαίνει στη Δρόπολη και στο Πογόνι. Να ακούσετε καλά διότι
χτυπάνε οι καμπάνες. Χτυπάνε οι καμπάνες για όλους μας. Χτυπάνε οι καμπάνες για τους αιρετούς, για τους πολιτικούς, για αυτούς που χαράσουν εθνική πολιτική. Θα ακούσετε τώρα κάποια στοιχεία τα οποία η εκπομπή μας τα εξασφάλισε με τη βοήθεια του Δήμου Δρόπουλης Υπογονίου, του Αντιδημάρχου του κ. Δεύτου και βεβαίως με επίσημα στοιχεία από το Ληξιαρχείο του Δήμου Δρόπουλης Υπογονίου. Ξέρετε πόσο είναι ο πληθυσμός σήμερα στη Δρόπουλη και στο Πογόνι εγγεγραμμένοι. Το 2021 ήταν 22.467 άτομα κάτοικοι. Δείτε τι έγινε το 2023. Είχαμε 189 θανάτους και μόνο 85 γεννήσεις. Και από τους 85 μόνο 15 παιδιά που γεννήθηκαν μένουν στα χωριά μας. Από τους 189 που έφυγαν από τη ζωή, 108 ήρθαν από Ελλάδα. Χτυπάει η καμπάνα διότι έχουμε 2,3 φορές παραπάνω θανάτους παρά γεννήσεις. Κάτι παρόμοιο είχαμε και το 2022. Είχαμε 137 θανάτους και 79 γεννήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι με αυτούς τους υπολογισμούς ο σημερινός πληθυσμός του Δήμου Δρόπουλης και Υπογονίου εγγεγραμμένοι είναι περίπου 22.300 άτομα. Ενώ πριν μερικά χρόνια μιλούσαμε για 23.000, για 23.100 και τώρα ήρθαμε στους 22.300. Για να μην πω τώρα στο άλλο το θέμα πόσοι από αυτούς μένουν στα χωριά. Χτυπάει καμπάνα αγαπητοί μου. Βεβαίως είχαμε δημοκρατικές εξελίσσεις. Βεβαίως είχαμε δημογραφικές ανακατατάξεις. Η ξενιτιά, μεγάλη πληγή της κοινωνίας μας, μας έπληξε όλους. Όμως σκεφτείτε τι συμβαίνει. Θα μετράμε όχι 2,3 φορές, σε λίγο θα μετράμε 5 φορές παραπάνω θανάτους παρά γεννήσεις. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει. Όποιος έχει μάτια να δει. Όποιος έχει λίγο μυαλό και κουκούτσι να σκεφτεί σοβαρά αυτή την κατάσταση. Με την παρουσία του Περιφερειάρχη της Αυλώνας, τον κύριο Φλιαμουρμάμαη, και του Αντιπεριφερειάρχη Αγίων Σαράν, τον κύριο Χριστάκη Κίτσου, πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας μία συγκέντρωση στην πόλη του Ιωνίου, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους Δήμους, των πρώην ομών Δελβίνου και Αγίων Σαράντα, και βέβαια διευθυντές διευθύνσεων που λειτουργούν στην πόλη των Αγίων Σαράντα και όχι μόνο. Στόχος ήταν τι θα γίνει το 2024. Τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να έχουμε μια καλύτερη ζωή στην περιφέρεια της Αυλώνας. Εμάς μας ενδιαφέρει άμεσα τι θα γίνει στα Ελληνοχώρια, ως εκπομπή βέβαια. Για όλα αυτά συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χριστάκη Κίτσο, ο οποίος μας ενημέρωσε και για τη σύσσεψη αλλά και το ότι πρόκειται να συμβεί στο Δήμο Φοινίκης για το 2024. Παρακαλώ. Χτες ο Περιφερειάρχης Αυλώνας οργάνωσε μια συνάντηση στους Αγίους Σαράντα με τις διευθύνσεις της Περιφέρειας αλλά και με τους Δήμους για να οργανώσουμε, για να κάνουμε το σχεδιάγραμμα ξεκινώντας από την αρχή αυτού του μήνα, του Ιανουάριου, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να έχουμε θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια για όλα τα θέματα, για την προστασία, για τις επενδύσεις, για τη σεζόν, την τουριστική σεζόν που έρχεται και η οποία θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα που είχε το 2023 και να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα για το 2024 ώστε να μην... γιατί υποτίθεται ότι αυτή τη χρονιά θα είναι καλύτερη χρονιά από την περασμένη στο τομέα του τουρισμού και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι πάνω σε αυτό. Εν τω μεταξύ συζητήσαμε και θέσαμε θέματα και για το Δήμο Φοινίκης
που για μένα προτεραιότητα, για μας προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις στην γεωργία, όπως έχουμε συζητήσει και με την Υπουργό, την Υπουργό Γεωργίας, κυρία Ντένα, για τις άμεσες επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο ποτιστικό του Θωμά Φιλιππέου, αλλά και στο ΚΚ3 της περιοχής Φινίκης, τα οποία είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της γεωργίας. Συζητήσαμε και για τα θέματα πολιτικής προστασίας, για το να μπορέσουμε να οργανώσουμε πυροσβεστική, η οποία να έχει απόδοση και να μην έχουμε θέματα και προβληματισμούς όπως είχαμε τα περασμένα χρόνια, που για του λόγου του αληθές υπήρχαν και αρκετές ζημίες σε διάφορα χωριά. Εδώ και χρόνια τώρα φτάνουν σε εμάς συνεχώς καταγγελίες από κατοίκους της Δρόπολης και του Πογονίου όσον αφορά τα ζώα σε κατοικήσιμες περιοχές. Υπάρχει βέβαια ο νόμος. Υπάρχει και η νοοτροπία του αγρότη, του χωριάτη, χωριάτες είμαστε όλοι, που θέλουμε να έχουμε τα ζώα μέσα στα σπίτια μας. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς αντιδράει η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοτική αστυνομία? Πώς αντιδρούν οι άλλοι φορείς του κράτους? Συνομίλησα πριν λίγες μέρες με τον διοικητή της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Κόκολο, ο οποίος μου αναφέρθηκε και μου έδωσε κάποια στοιχεία. Μου είπε ότι ως αστυνομία και ως εκπρόσωπο του Δήμου τρέχουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, σε όλες τις καταγγελίες. Εφαρμόζουν τον νόμο, ο οποίος τι λέει? Πρέπει να είναι 500 μέτρα από το κέντρο του χωριού η στάνη ή τουλάχιστον 50 με 100 μέτρα από το τελευταίο σπίτι. Μπορεί όμως ο χωριάτης να έχει εντός αυτής της περιοχής μέχρι και 49 γιδοπρόβατα, μέχρι και 9 γελάδια. Έχει πρόβλημα και ο νόμος. Πού ήμασταν? Ίτσου πουθενά, λένε στα χωριά μας. Οπότε έχει μεγάλη σημασία. Περισσότερο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη μέθοδο της πυθούς, να δουλέψουμε με τον κόσμο, να πείσουμε τον κοσμάκι και μετά να αναφερθούμε στον νόμο, διότι ο νόμος έχει ακόμα πολλά κενά. Και εγώ, επειδή ο κύριος Όκολος μου μίλησε με ανοιχτά χαρτιά, προσπαθούν να πείσουν, προσπαθούν και οι άλλες οι διευθύνσεις του κράτους, κυρίως της υγιεινής. Έχει μεγάλη διαδικασία όλη η υπόθεση, δεν λύνονται όλα με πρόστιμα και ούτε με φόβο, αγαπητέ μου. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Και επειδή τα πρόβατα και τα γίδια και όλα τα ζώα είναι τώρα στην καθημερινότητα του χωριάτη, του αγρότη, στα χωριά μας, η κάμερα της εκπομπής έπιασε κάποια πλάνα το απόγευμα της Τρίτης στην Εθνική Οδό Γιώργου Τσάτες, Αργυρόκαστρο. Πώς αυτά τα πρόβατα κατάφεραν να κλείσουν ακόμα για την Εθνική Οδό? Πάρτε μια γεύση χωρίς σχόλιο. Διοικητική μονάδα Φινίκης. Στο Δήμο με την ίδια επωνυμία, τελικά η πρώην επαρχία Φινίκης είχε 6 χωριά και έχει 6 χωριά. Τι γίνεται όμως με την ιατρική περίθαλψη σε αυτά τα χωριά? Πήγαμε πριν αρκετές ημέρες στο κέντρο υγείας στο Φινίκη. Συναντήσαμε τον διευθυντή του κέντρου, τον γιατρό, τον κύριο Ελτών Γιούπη.
ο οποίος μας έδωσε μια σχετική ενημέρωση και μας είπε ότι οι παρήλικες εδώ έχουν κάνει όλο το εμβόλιο της γρήπης. Άλλοι το φέρανε από Ελλάδα και το έκαναν εδώ. Μου είπε επίσης ότι η εξετάσεις, οι αναλύσεις, το λεγόμενο check-up γίνεται κανονικά και έχει ένα ποσοστό 90%. Αν και εκεί δεν έχει μεγάλη δυσκολία, διότι τα έξτρα χωριά είναι πολύ κοντά στο Φινίκη και δεν έχει δύσβατες περιοχές. Επίσης θα έλεγα ότι μέχρι εκεί καλά τα πάμε. Όταν όμως διαπιστώσαμε κάποια προβλήματα στην οικοδομή, στο κτίριο που στεγάζει το κέντρο υγείας και υπάρχουν και άλλα ιδρύματα όπως είναι η Διεύθυνση Παιδείας, όπως είναι πάνω το δασαρχείο του Δήμου κτλ. Κτλ. Πρέπει να παρέμβει κάποιος. Δεν μπορεί να έχουμε κέντρο υγείας σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να συμμαζέψουν, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Ποιος θα δίνει τα χρήματα? Το Υπουργείο Υγείας. Κάποιος πρέπει να σηκώσει τη φωνή. Η φορεσιά του τόπου μας σε χρόνο. Αυτή είναι η επωνυμία του διαγωνισμού που συνδιοργανώνει η Διεύθυνση Παιδείας Φινίκης Δρόπολης και το περιοδικό Βότρης των εκδόσεων Νίκας. Είπαμε και σε μια εκπομπή πριν φύγει ο χρόνος ότι θα έχουμε λογοτεχνία, ποιήση, εικαστικές τέχνες, ζωγραφική, γλυπτική. Για όλα αυτά θα διαγωνιστούν. Υπάρχει μια ημερομηνία 16 Γενάρη νομίζω. Θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή οι διαγωνιζόμενοι μαθητές. Είναι αν μη τι άλλο ένα θέμα, αλλά μια προσπάθεια πάνω απ' όλα που αξίζει. Αξίζει πολλά διότι θα έχουμε και επιτροπές με εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα κρίνουν την ποιότητα των έργων και μετά θα δοθούν και τα βραβεία. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας που είναι 9 του Φλεβάρι. Έχουμε όμως μπροστά και την ημέρα των γραμμάτων, μην το ξεχνάμε. Πώς όμως γίνεται, πώς νιώθουν οι δάσκαλοι και οι μαθητές για αυτή την προσπάθεια? Δείτε τώρα τι μου δηλώνει ο Διευθυντής Παιδείας Φινίκης Δρόπολης, ο κ. Ζήσος Λούτσης, για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας, έχουμε κηρύξει σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Νίκας και κυρίως με το περιοδικό Βότρης, τον διαγωνισμό, τον πρώτο διαγωνισμό για την παραδοσιακή στολή της εθνικής ελληνικής μειονότητας, όπου τα παιδιά του σχολείου, οι μαθητές όλων των ηλικίων της προπαλαιστινιακής παιδείας της Σιδερόπολης και της περιοχής των Καμποχωρίων από εδώ θα συμμετέχουν με λόγο και τέχνη ταυτόχρονα σε αυτό το διαγωνισμό για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την παραδοσιακή ενδυμασία της Δερόπολης, του Βούρκου, των Ριζών, του Πογονίου και γενικότερα όλης της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Είναι ένας διαγωνισμός που πραγματικά έχει κινητοποιήσει όλους τους μαθητές και ενδιαφέρονται να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα μέσω της των εκθέσεων, των ποιημάτων, ζωγραφικής, γλυπτικής, κεντίσματος και φαίνεται ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχουν όχι μόνο τα δημόσια σχολεία, αλλά όλα τα σχολεία στα οποία πραγματεύεται η ελληνική γλώσσα, όπως είναι και τα ιδιωτικά σχολεία και το Πνοή Αγάπης και το Όμηρος, όλα τα σχολεία της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Σε αυτό το διαγωνισμό βεβαίως θα υπάρχουν και αξιολογήσεις, τις οποίες αξιολογήσεις θα τις κάνουν πραγματικά αξιόλογοι συγγραφείς, ζωγράφοι, κριτικοί τέχνης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο δηλαδή του εκδοτικού οίκου Βότρης. Έχετε σκεφτεί τη διοργάνωση κάποιας ειδικής τελετής για την απονομή των βραβείων? Ναι, αυτό θα γίνει στα πλαίσια της Διεθνής ημέρας της ελληνικής γλώσσας και ταυτόχρονα ίσως δηλαδή και στην μέρα των γραμμάτων που είναι στις 30 του Ιανουαρίου
να έχουμε και τα πρώτα, τις πρώτες ανακοινώσεις. Κυρίως η δραστηριότητα αυτή θα συνοδευτεί και με πολιτιστική κάλυψη, όπου οι μαθητές θα συμμετέχουν και με χορούς, τραγούδια και παρέλαση των στολών. Το έτος 2023 στιγματίστηκε από μια μεγάλη επιτυχία του Συλλόγου Αγίου Κοσμά Λιβαδιάς. Είχαμε το μεγάλο αντάμωμα με 800 χορευτές, με 35-40 συγκροτήματα από Αλβανία και Ελλάδα. Έχουν κάνει όμως οι άνθρωποι και το ημερόλογιο, το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων του 2024. Συνομίλησα με την πρόεδρο του Συλλόγου, με την κυρία Νέτα Γκούντι, η οποία εμφανίστηκε έτοιμη και πρόθυμη να συνδιοργανώσει και να διοργανώσει εκδηλώσεις που αφορούν την παράδοσή μας. Από την Καθαρά Δευτέρα, από τα Καρναβάλια, Εθνική Επέτειο και μέχρι τα Γλένια του Αυγούστου και τη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνουν αυτοί στο χωριό τους εκεί στην πλατεία της Λιβαδιάς. Συνομίλησα και με τον Νίκο τον Καΐση, ο οποίος είναι καλλιτέχνης και υπεύθυνος του τμήματος πολυφωνικού στο Σύλλογο του Αγίου Κοσμά. Είχαν βέβαια και το πολυφωνικό του χωριού στην Κρανιά. Ο Καΐσης έχει μεγάλη προσδοκία για το 2024. Θα διοργανώσουμε, λέει, την αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου με πολυφωνικά τραγούδια για το έτος 2024. Εάν το καταφέρει αυτό, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Καταρχήν, εγώ του συγχαίρω προκαταβολικά. Μπράβο σας. Στα τέλη της χρονιάς είχαμε και φίλους στη Δερβιτσάνη και στη Λιβαδιά. Ήρθαν από το Σύλλογο Εμέλεια, που είναι ένα χωριό Αιτωλοκαρνανίας, κοντά στο Αγρίνιο. Ήρθαν και τραγούδησαν κάλαντα στα χωριά τα δικά μας. Νέα παιδιά, αλλά και παρήλικες, ήρθαν, τους φιλοξένησε στη Δερβιτσάνη βέβαια ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Μπόμπολης, εκπρόσωποι και διοικούντες του Συλλόγου Δέρβη. Τραγούδησαν τα κάλαντα, εμείς όμως συνομιλήσαμε με έναν ιερέα. Με τον ιερέα Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, ο οποίος συνόδευε αυτό το συγκρότημα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο ιερέας για την εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Ερχόμαστε από τη στερεά Ελλάδα, από το νομό Αιτωλοκαρνανίας, και έχουμε μια χοροδία με τα παιδιά από το χωριό Παντάνασα και από τα Περίχωρα, με την οποία προβάλλουμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, και ερχόμαστε εδώ σε αυτά τα μέρη τα ελληνικά για να δώσουμε αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων, της γεννήσεως του Χριστού, της παράδοσής μας και τη χαρά στην ομογένεια, στους ανθρώπους που τους αγαπάμε και πραγματικά εκτιμούμε, που κρατάνε μετερίζει και σε αυτό το δύσκολο τόπο υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος σας επισκέπτεται τα χωριά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας? Ναι, είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Οι πρώτες εντυπώσεις σας? Οι πρώτες εντυπώσεις, μας είναι θετικές. Μιλάνε ακόμα και οι πέτρες για την ιστορία μας, για την, αυτή την ωραία παράδοση που η πατρίδα μας, η πίστη μας έχει. Και η γη το σπήλαιον. Δεν μπορούσε να φύγει το 2023 χωρίς να διοργανώσει τον ετήσιο χορό με τα μικρά παιδάκια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εστία και Φιλανθρωπικός Σύλλογος ταυτόχρονα. Διοργάνωσε λοιπόν στη Δερβιτσάνη μια εκδήλωση με τα παιδάκια, δεκάδες παιδάκια, μαζί με γονείς, μανάδες, πατεράδες, χορέψανε, τραγουδήσανε, πήρανε δώρα, παίξανε. Μεγάλη εκδήλωση. Τους συγχαίρω και αυτούς. Έχουν ανάγκη τα παιδιά από τέτοιες εκδηλώσεις. Έχουν ανάγκη οι γονείς. Αν και όπως δήλωσε και η ίδια η πρόεδρος, η κυρία Όλγα Παπά, περισσότερο ανάγκη έχουν τα αδύναμα στρώματα της κοινωνίας μας.
είτε αυτοί είναι παρήλικες, είτε αυτά είναι νέα παιδάκια. Ας πάρουμε μία γεύση το τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Δερβιτσάνη. Παρακαλώ το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά της Δρόπολης και παιδιά της Δρόπολης που δεν ζείτε στην Δρόπολη και ζείτε στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ και είστε σήμερα εδώ για να περάσετε τις γιορτές με τους αγαπημένους σας. Ο σύλλογός μας Εστία Δρόπολης, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θέλει να κλείσει τη χρονιά με ένα χριστουγεννιάτικο και γιορτινό πάρτι που είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά. Και για να γίνει αυτό το πάρτι, πολλοί δροπολίτες που ζουν σε όλο τον κόσμο έχουν προσφέρει για να γίνει το πάρτι αυτό σήμερα και εσείς να πάρετε τα δώρα σας. Οπότε τα παιδιά της Δρόπολης πρέπει να είναι ευτυχισμένα, πρέπει να περνάνε όμορφα στη Δρόπολη. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και φέτος μας βοηθήσανε όλοι αυτοί από την Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Ελλάδα για να γίνει το πάρτι αυτό, το δικό σας πλέον πάρτι εδώ στην καρδιά της Δρόπολης, στην Δερβιτσάνη. Αυτή ήταν για ενημέρωση για σήμερα. Σήμερα το Δελτίο Ενημέρωσης άρχισε με το θέμα πώς γιόρτασε τα Θεοφάνεια η Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Και εμείς σας μεταδώσουμε τώρα σε βίντεο, σε πλάνα και φωτογραφίες που μας στείλανε φίλοι και συνεργάτες της εκπομπής δικής μας. Με πλάνα τα οποία τράβηξε ήδη η εκπομπή μας και στο Αργυρόκαστρο και στο Αγίου Σαράντα. Πάμε λοιπόν. Τσαούσι, Αλίκο, Δερβιτσάνη, Γιωργουτσάτες, Χιμάρα, Αργυρόκαστρο και Αγίου Σαράντα. Θα συνοδεύσουμε αυτά τα πλάνα με τα κάλαντα Θεοφανίων από τη χοροδία του Συλλόγου Αγίου Κοσμά Λιβαδιάς. Παρακαλώ. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός τέχρα μεγάλη και αγιασμός κάτω στο μυρδάνι το ποταμό κάθε δικηρά μας η Παναγιά. Πάμε τώρα στο θέμα της βραδιάς. Η 11 του Γενάρη σηματοδοτεί την ίδρυση της οργάνωσης Ομόνια. 33 χρόνια πριν ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση. Και μάλιστα ανακοινώθηκε προψές το βράδυ από τον πρόεδρο της Ομόνιας, τον κύριο Βασίλη Κάιο, ότι θα έχουμε εκδήλωση για αυτό το θέμα στις 14 του Γενάρη στη Χιμάρα. Εμείς όμως συνομιλήσαμε με τον κύριο Ευαγγέλη Παπαχρήστου, ιδρυτής, πρώην Γενικός Γραμματέας, ένας εκ των πέντε, ο οποίος θα μας αναπτύξει και θα μας φέρει στο φως της δημοσιότητας πτυχές, άγνωστες μέχρι τώρα. Παρασκήνιο, τι γινόταν μέχρι 11 του Γενάρη του 1991. Τι έγινε την ημέρα της ίδρυσης Ομόνιας στη Δερβιτσάνη. Και πώς αναλύει ο κύριος Παπαχρήστου όλη τη διαδρομή της Ομόνιας. Με την αχμή και με την παρακμή, όπως αυτός αρέσκεται να το λέει. Παρακαλώ τη συνέντευξη. Τριάντα 33 χρόνια πριν, στις 11 του Γενάρη του 1991, ιδρύθηκε στην Δερβιτσάνη η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας Ομόνια. Αναμφίβολο μια ιστορική ημέρα, διότι
οι Έλληνες στην Αλβανία απόκτησαν τη δική τους οργάνωση. Σε αυτή την επέτειο εμείς θα φέρουμε ξανά στο προσκήνιο όλο το παρασκήνιο εκείνης της εποχής. Ποιες ήταν οι ομάδες που λειτουργούσαν σε Αργυρόγκαστρο, Αγίου Σαράντα και Τύρανα. Πώς αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ομόνοια στις 11 του Γενάρη στην Τερβιτσάνη. Ποια ήταν η πορεία της και ποιοι είναι οι σημερινοί στόχοι αυτής της οργάνωσης. Για όλα αυτά έχω την ευχαρίστηση και την τύχη, θα έλεγα ταυτόχρονα, να συνομιλήσω με έναν εκ των ιδρυτών της Ομόνοιας, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Ομόνοιας και ένα εκ των 5 φυλακισμένων της Ομόνοιας, τον κύριο Βαγγέλη Παπαχρήστο. Κύριε Παπαχρήστο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκαμε στο σπίτι και σας ευχαριστώ για δεύτερη φορά που μας φιλοξενείτε στην οικία σας εδώ στην πόλη των Αγίων Σαράντα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζά. Και μια που είναι η πρώτη εκπομπή, δηλαδή με συνεντεύξεις, γιατί είδα, παρακολούσα την πρώτη, ήταν μια πανοραμική εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Ενότητας χρόνια πολλά, να έχουν μια χρονιά με υγεία, με πίστη, με αισιοδοξία, με ενότητα, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι άνθρωποι μας σε αυτούς τους καλεπούς καιρούς. Και συνάμα ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και συνάμα σε εσάς να ευχηθώ να χιλιάσει η εκπομπή σας, γιατί πραγματικά με αυτό που προβάλλεται κάθε τόσο με τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, με τα προβλήματα του κόσμου, αλλά και με τα πολιτικά δρόμενα του χώρου μας, ένα από τα οποία είναι βεβαίως και η ίδρυση της Ομόνοιας, κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και εύχομαι δηλαδή αυτή τη δουλειά να συνεχίσει και συνεχώς να αναβαθμίζεται η εκπομπή σας. Ευχαριστώ επίσης που καλέσατε εμένα ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομόνοιας για να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο ζήτημα που πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλά που το προβάλλετε. Δηλαδή, γιατί εγώ, επειδή έχω την ευκαιρία να συνοδεύω με μερικά γκρουπ από την Ελλάδα, ένα από τα ερωτήματά σου είναι αυτό. Τι είναι η Ομόνοια, ποια είναι η δράση Ομόνοιας. Οπότε οι ίδιοι δηλαδή τις ενδιαφέρονται δηλαδή, για την Ομόνοια, άσε οι δικοί μας που πρέπει να μην ξεχνούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι για αυτή την οργάνωση, η οποία ανεξαρτήτως από τις πτυχές που έχει στην πάροδο του χρόνου, την ακμή της και την παρακμή της, την ύφεσή της κλπ. Με όλα τα αυτά όμως ήταν μια οργάνωση, η οποία έχει δείξει ότι έχει παλέψει και έχει αγωνιστεί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μηνότητας. Κύριε Παπαχρήστο, ήσασταν μέλος του πυρήνα της ομάδας των Αγίων Σαράντα. Εμείς σε προηγούμενες επαιτίους, σε εκπομπές που είχαμε διοργανώσει, έχουμε μιλήσει για την ομάδα των Έξι στο Αργυρόκαστρο, για την ομάδα του Σανοδρόπολης, για την ομάδα των Τυράννων. Πείτε μας κάτι συγκεκριμένα για το παρασκήνιο της εποχής με την ομάδα των Αγίων Σαράντα. Πώς οργανωθήκατε εσείς στους Αγίους Σαράντα και πώς φτάσατε στις 11 του Γενάρη στην Τερβιτσάνη. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο το κάνουν πάρα πολύ, ότι πώς δημιουργήθηκε η Ομόνοια και πώς, γιατί συγκεκριμένα πήγα στην Τερβιτσάνη και κάπου αλλού. Όλα αυτά τα προβλήματα σχετίζονται δηλαδή με αυτό το σκεπτικό, ότι πώς δημιουργήθηκε η Ομόνοια. Είναι αλήθεια ότι ξεκινώντας από τα προβλήματα που διαξήθηκαν στη χώρα, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά με τις φοιτητικές απαιτήσεις και τις φοιτητικές κινήσεις, με την προέλευση στις ξένες πρεσβείες κλπ. Που ανάγκασαν το τότε Ραμιζαλία να παραδεχτεί τον πλουραλισμό στην Ορβανία, να δημιουργηθούν διάφορα κόμματα και εν τω μεταξύ δόθηκε ευκαιρία για πρώτη φορά και στον Ελληνισμό να δημιουργήσουν, να έχουν το δικό τους φορέα. Ένα φορέα για τον οποίο πραγματικά ονειρεύονταν χρόνια ολόκληρα να είχαν μια δική τους μορφή, ένα δικό τους φορέα, ένα δικό τους καθοδηγητή που τους καθοδηγούσε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Όχι τίποτα άλλο, των δικαιωμάτων τους. Αυτό το οποίο δηλαδή έχουν όλοι οι μερούντες στον κόσμο. Λοιπόν, και εμείς εδώ πέρα μερικοί φίλοι μου και άλλοι διανοούμενοι παρακολουθούσαμε τα γεγονότα και σκεφτήκαμε κάποια φορά στις συναντήσεις που είχαμε και στο καφενείο ότι πώς μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε δηλαδή να συνοηθούμε, να συμπράξουμε όλοι μαζί ώστε μαζί με τους άλλους στο Γυροκάστρο και μαζί με όλους τους διανοούμενους και άλλα μέλη της μηνότητας στη χώρα, ώστε να δημιουργήσουμε και εμείς ένα δικό μας φορέα. Την αλήθεια, εγώ στις αρχές του Γενάρη ήμουν εδώ, εκεί που είναι σήμερα τα γραφεία της Ομόνοιας, κάτω δηλαδή που είναι τα γραφεία της Ομόνοιας,
Καθώς παίρνω στο δρόμο, συνάντησα τον Παναγιώτη τον Μπάκα, δηλαδή να λέμε τις αλήθειες με το όνομά τους. Ο Παναγιώτης είχε έρθει από το Αργυρόκαστρο, εξ ονόματος της ομάδας του Αργυρόκαστρου, οι οποίοι και αυτοί είχαν μαζευτεί από καιρό, όπως μας είπε ο Παναγιώτης, και προετοίμαζαν το περιβάλλον για να όλοι μαζί να ιδρύσουμε έναν φορέα. Και μου λέει, κύριε Παπαχρήστο, μου λέει, θέλω να συζητήσουμε λίγο. Συζήτησαμε για αυτό το θέμα και μου λέει ότι πού μπορεί να βρούμε, ναι, του λέω και εμείς εδώ πέρα στους Αγίους 40 είμαστε μερικοί διανόμενοι, οι οποίοι δηλαδή προσπαθούμε και έχουμε αυτό υπόψη. Και το είπα ονόματα. Ποια ήταν αυτά τα ονόματα? Ναι, όπως σας είπα, αφού εμείς ήμασταν ενημερωμένοι αυτό το πράγμα και μαζί με τον Παναγιώτη πήγαμε και συναντήσαμε τον Ανδρέα τον Ζερβαλά, τον Βενιέ τον Ζαφεράτη, τον Πέτρο τον Περέτη, τον Ζήσο τον Λούτσι, τον Νίκο τον Βαλκόνη και άλλους. Και μετά εμείς όλοι τον Αγίου 40 συγκεντρώθηκαμε ένα βράδυ στο σπίτι του Νίκο τον Βαλκόνη, που ήμασταν γύρω στα 15 άτομα. Και αφού καθόρισαν μαζί με τον Παναγιώτη ότι ποια μέρα θα συγκεντρωθούν όλοι οι απεσταλμένοι από τα τύρανα αυτή το Αργυροκάστρο και εμείς τον Αγίου 40, ποια μέρα, και αφήσαμε την 11 του Γενάρη στη Δερβιτσάνη. Ένα βράδυ νωρίτερα μαζί εμείς όλοι συγκεντρώθηκαμε στο σπίτι του Νίκο τον Βαλκόνη γύρω στα 15 άτομα και είπαμε ότι ποιοι θα πηγαίνουν αύριο στη Δερβιτσάνη, γιατί δεν είχαμε και μέσα. Εννοείται δηλαδή, ούτε λεωφορεία υπήρχαν, ούτε αμάξια υπήρχαν. Τότε ο Νίκος ο Βαλκόνης είπε ότι ήταν διαθέσιμος, δηλαδή να βάζε τη μηχανή του σε διάθεση και πραγματικά πήγαμε μια φορά, με πήγε εμένα δηλαδή ο Νίκος ο Βαλκόνης, ξαναγύρισε πάλι κάτω και πήρε τον Χαράλαμο τον Αθανασίου, που ήταν και αυτό δηλαδή μέσα στην ομάδα. Μετά ο Βαγγέλης ο Ζαβράτης βγήκε κάποιο τρόπο δικό του, ενώ έτυχε που ο Ανδρέας ο Ζαρμπάλας και η ημέρα ήταν είχε, δηλαδή με το θάνατο συζύγου του και δεν μπορούσε να έρθει. Ο Πέτρος ο Μπερέτης τον αφήσαμε εκεί πέρα, όταν είχε σε κάποιο τηλέφωνο με σκοπό δηλαδή, για να συνογιούνταν για το κάθε τι. Και δεν μπορούσαν να έρθουν όλοι απάνω στην Δερβιτσάνη, όλα αυτά τα άτομα τα οποία ήμασταν το βράδυ στο σπίτι του Νίκου τον Βαλκόνη. Και κακά τα ψέματα, και πρέπει να λέμε και λίγο τα ονόματά τους, ότι ποιοι συμμετείχαν πραγματικά, να ξέρουν όλοι ότι εγώ τα έχω. Έχετε εκδώσει το βιβλίο, ναι. Έχω και στο βιβλίο με αυτά τα άτομα, να ξέρουμε ότι στις 11 Ιανουαρίου η ομάδα πρωτοβουλίας με τους Αναστάση Ντούρο, Βαγγέλη Ζαφυράτη, Βαγγέλη Παπαχρήστο, Βασίλη Βασιλείου, Βασίλη Ζαφυράτη, Βασίλη Ζούλα, Γιάννη, Γιώργο Μπούκα, Δημήτρη Ζούλα, Δημήτρη Κίκη, Ζήσο Λούτσι, Θανάση Μάλιο, Θοδωρή Βεζάνη, Κώστα Νάτσο, Λάμπη Θανάση, Μιχάλη Λίτσος, Νίκο Μπαλκόνης, Παναγιώτης Μπάρκας, Τηλέμαχος Κονίνης και Χριστάκη Τόλης. Αυτά τα έχω κατά αλφαβητική σειρά, με σκοπό δηλαδή όχι ποιος μπροστά και ποιος πίσω. Αλφαβητική σειρά. Και λέμε εδώ πέρα ότι... Ήταν όλοι παρόν αυτοί? Παρόν. Αυτοί ήταν όλοι παρόν. Ο Ανδρέας Ζαμπάλας, ο Πέτρος ο Μπερέτης, ο Δημήτρης ο Τεφέρης, ο Χιλιάς ο Παπουτσής δεν μπορούσαν να έρθουν στο Ριτζάνι λόγω και οικογενειακών υποθέσεων, μετακίνησης και καθηκόνων που τους ανατέθηκαν. Αυτή ήταν η ομάδα πρωτοβουλίας η οποία συγκεντρώθηκε στο Ριτζάνι. Όπως συζήτησα αργότερα και με τον Βασίλη τον Ζαφυράτη, ο οποίος μαζί με τον Κώστα Νάτσι εκπροσωπούσαν την ομάδα των Τυράννων που ήρθαν κάτω στη Δερβιτσάνη, μας είπαν ότι και απάνω στα Τύρανα κόχλαζε από καιρό, δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία και μια ομάδα προτίμαζαν να κάνουν κάτι. Μάλλον εκεί πέρα είχαν και αντιθέσεις, γιατί μερικοί δεν ήθελαν να ήταν κατά κάποιον τρόπο να συμμερίζονταν με κάποιο κόμμα και πιο πολύ με το Δημοκρατικό Κόμμα. Επικράτησε δηλαδή η ομάδα αυτή του Κώστα του Νάτσι, του Βασίλη του Ζαφυράτη. Ήρθανε κάτω και όταν έφυγαν πάνω ξανά, αφού συνεδρίασαμε στην Ριτσάνη, ξέρετε πολύ καλά, στις 11 του Γενάρη που πήγαμε, που έκανε και ένα κρύο, τρομερό κρύο, τσουκτορό κρύο. Με όλα τα αυτά, και αν και κάθε γωνία και κάθε δέντρο ήταν εκεί πέρα και από ένας άστολος των μυστικών υπηρεσιών, για κάποια στιγμή είπαμε ότι πρέπει να φύγουμε, μήπως πρέπει να φύγουμε από εδώ και να πάμε κάπου αλλού, και ήταν και να πιέναμε στο Βαλέρι του Γεροκάστρου. Είπαμε μετά ότι όχι, εδώ θα το κουνήσουμε, εδώ θα μείνουμε, ας είναι αυτή. Και μπήκαμε μέσα στο σχολείο και ύστερα από 2 ώρες συνεδρίασης, αφού συζητήσαμε δηλαδή για το ποια θα είναι η Ομόνοια, θα είναι κόμμα, θα είναι οργάνωση,
αφού μελέτησαμε και είπαμε λίγο για το πρόγραμμα και το καταστατικό της, αφού αείμνησος ο Γιώργος Μπούκας, πρότεινε ότι αυτή την πόλη, είπαμε ότι αυτή πρέπει να θα γίνει οργάνωση, αλλά να έχει, και το, να έχει αυτό πολιτική, να είναι πολιτική και πολιτιστική οργάνωση. Ο Γιώργος Μπούκας πρότεινε ότι να της δοθεί το όνομα της Ομόνιας. Γι' αυτό λέμε ότι ο Γιώργος Μπούκας είναι και ο νονός της οργάνωσης. Και πραγματικά ότι είχαμε δίκιο που μέναμε εκεί πέρα, γιατί όταν βγήκαμε και τελειώσαμε την συνεδρίαση ύστερα από 2 ώρες και βγήκαμε έξω, όλη η πλατεία και γύρω γύρω στο σχολείο ήταν είχε γεμίσει από δερβιτσιώτες, οι οποίοι έμαθαν ότι μερικά παιδιά του χώρου από διάφορα μέρη ήρθαν εδώ πέρα να δημιουργήσουν ένα δικό μας φορέα, μια δική μας οργάνωση, την οποία έμαθαν εγώ ότι την είπαμε Ομόνια. Χάρκανα πάρα πολύ, ήταν έτοιμοι όλοι, δηλαδή και μερικοί είχαν και μερικά ξέλα στο χέρι για να μας υποστηρίξουν, δηλαδή μήπως επέμβουν διάφορες αυτοί που ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντα. Και εμείς όταν είδαμε τόσο πολύ κόσμο όξο, ενθαρρυνθήκαμε και είπαμε πραγματικά ότι αυτή είναι εδώ πέρα, αυτός είναι ο λόγος της ελληνικής μηνότητας, ότι σε τέτοιες στιγμές γίνεται ένα, είναι ενωμένος και ιδίως όταν γίνεται ο λόγος για την ίδρυση ενός δικού του φορέα, όπως είναι η οργάνωση της Ομόνιας. Κύριε Παπαχρήστο, είναι γνωστή η δράση της Ομόνιας επί 33 χρόνια. Τι άποψη έχετε εσείς όσον αφορά το ιδεολόγημα που κυκλοφορεί όλα αυτά τα χρόνια, ότι την Ομόνια την ίδρωσε ο Ραμίς Δαλία με το καθεστώς το δικό του. Την επικροτείτε? Όχι, εγώ δεν θα έλεγα ότι... Εντάξει, όπως διαβάζω τα τελευταία κείμενα και κάποιος έχει γράψει δηλαδή για το αυτό ότι ο Ραμίς Δαλία όταν ιδρύθηκαν τα διάφορα πολιτικά κόμματα έδωκε πέρασε αυτή την εντολή ότι θα ιδρυθούν διάφορα κόμματα αλλά αυτοί οι οποίοι θα είναι στην αρχή των κομμάτων και θα έχουμε την δική μας επικράτηση θα μας εμείς δηλαδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αλλά η ίδρυση της Ομόνιας ήταν μια αναγκαιότητα. Ήταν μια αναγκαιότητα. Η ίδρυση Ομόνιας ήταν στα πλαίσια δηλαδή αυτού του πλουραλισμού που συνέβη στη χώρα. Και μια μειονότητα η οποία είναι τόσο μεγάλη που είναι εθνική μειονότητα και βλέπει αυτές τις ανακατάδεξες που γίνονται στον κόσμο, βεβαίως και αυτή αγωνεί και αυτή δηλαδή προσπαθεί να έχει το δικό της φορέα. Και νομίζω ότι η οργάνωση της Ομόνιας ήταν ένα γέννημα αυτού του αγώνα, αυτή της αφοσίωσης, αυτή της θέλησης, αυτή της αγωνίας, πρέπει να πούμε, όλου του μενωτικού λαού. Τώρα ότι κυκλοφορούν διάφορες αυτοί και εγώ τις έχω ακούσει, ότι εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, ότι είναι δημιούργημα του Ραμίς Δαλία η Ομόνια. Ήταν αναγκαιότητα και ήταν σαν αποτέλεσμα αυτήν της κατάστασης. Εσείς έχετε γράψει αυτό το βιβλίο και για να μιλήσεις για τη δράση της Ομόνιας, πρέπει να καθίσουμε μέρες και εβδομάδες. Μάλιστα. Με τις δραστηριότητες, με τις επιτυχίες, με τις αποτυχίες. Γι' αυτό και εμείς σε αυτή την εκπομπή, με λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε να φέρουμε στο φως το παρασκήνιο. Να φέρουμε στο προσκήνιο το παρασκήνιο εκείνης της εποχής. Πιστεύετε ότι στα ιδρυτικά μέλη υπήρχαν άτομα τα οποία συνεργάζονταν με το τότε καθεστώς και ήταν και συνεργάτες της περιβόητης στην Κουρίμη? Κοιτάξτε τώρα, θα να ζήσεις ένα καθεστώς 45 χρόνια, δεν είναι εύκολο δηλαδή να απελευθερωθείς και από την ιδεολογία του και από τα μυστικά του που έχει μέσα το καθεστώς αυτό. Ένα και δεύτερο, και δεν μπορούσες δηλαδή να κάνεις κάποια ακτινοσκόπηση του κάθε ενός ότι τι είχε μέσα στο μυαλό του και τι είχε μέσα δηλαδή τι κουβαλούσε. Ίσως να ήταν και κανένας δηλαδή. Το γεγονός ότι με τη φυλάξη των 5 που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά στις 18 Απριλίου του 1994 όταν οι ανακριτές μου είπαν μερικά πράγματα για τα οποία δηλαδή πού θα έβγαιναν αυτά, πώς θα μάθανε οι ανακριτές αυτά τα πράγματα που ήταν τόσο μυστικά, δηλαδή σύμβαιναν μέσα στο Γενικό Συμβούλιο είτε μέσα στο Γενικό Προεδρείο είτε μέσα σε αυτές τις συναντήσεις που κάναμε εμείς της Ομονίας. Αυτό αποδείκνει ότι δεν είναι αδύνατο. Είχαν ηχογραφημένες όλες τις σκέψεις του Προεδρείου. Ότι δεν είναι βέβαιος ότι και μέσα να υπήρχε κάποιο τέτοιο στοιχείο το οποίο ίσως και συνεργάζονται και με τις μυστικές υπηρεσίες.
Αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ποιο θεωρείτε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της Ομόνιας στην 33χρονη διαδρομή της, που να είναι λάθος ιδεολογικού περιεχομένου, που να έβλαψε σοβαρά την τακτική και στρατηγική της Ομόνιας? Όπως σας είπα στην αρχή, η Ομόνια έχει την ακμή της και την παρακμή της. Έχει δηλαδή την άνοδό της και την ύφεσή της. Η άνοδό της συνέδεμε πάρα πολύ καλό τα πρώτα χρόνια. Που ανάδειξε πέντε βουλευτές το 1991. Το Μάρτιο του 1991 ανάδειξε. 31 Μαρτίου, ναι, πέντε βουλευτές. Τον Ιούνιο του 1992 ανάδειξε την πλειοψηφία στα δημοτικά, στα επαρχιακά και στα νομαρχιακά συμβούλια. Μαζί με τρεις νομάρχες, δύο δημάρχους, 8-10 επάρχους. Ήταν πραγματικά, όπως το περιγράφω στο βιβλίο, πολιτική επιτυχία. Δύο μεγάλες νίκες Ομόνιας. Το γεγονός ότι η Ομόνια είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς και πάρα πολύ πολλά προβλήματά μας αναγκάσκανε δηλαδή οι διεθνείς οργανισμοί να τα αναγνωρίσουν και μέχρι το τελευταίο δηλαδή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πολιτιστική αυτονομία που δόθηκε στον χώρο μας, πολιτιστική αυτονομία, οι ίδιοι οι οργανισμοί το έδωσαν αυτό με τις τόσες επισκέψεις του Βάντερ Στουρπόκα μας στον χώρο μας κλπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά είναι το κορυφαίο, η ακμή ας πούμε της Ομόνιας. Το μεγαλύτερο λάθος. Μετά δηλαδή άρχισε και η παρακμή, άρχισε δηλαδή η ύφεση της Ομόνιας. Πριν να πάμε στην παρακμή, θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Το θεωρείτε λάθος την απόφαση της Ομόνιας που ελήφθη το 1993, αν δεν λαθεύω, που έλεγε έξω οι κομμουνιστές από την ηγεσία της Ομόνιας, οι πρώην κομμουνιστές? Εγώ το έχω διαβάσει και το ξαναδιαβάσει το άρθρο 4. Μήπως αυτό έβλαψε... έφερε διχόνοια μέσα στον κόσμο, στα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας? Εγώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι το άρθρο, αλλά πώς το ερμήνευαν το άρθρο αυτό. Πώς το ερμήνευαν. Πολύ σωστά. Το άρθρο ήταν ξεκάθαρο. Είναι ότι μέλη της Ομόνιας είναι ο κάθε ελληνικής καταγωγής πολίτης, ο οποίος ανεξαρτήτως του ιδεολογικού του και του πολιτικού του πιστεύω, έτσι είναι μέλος Ομόνιας. Όμως ήταν εκεί πέρα όμως, δεν μπορεί να ηγείται, όταν λένε να γίνει πρόεδρος του παρατήματος, να γίνει γενικός γραμματέας, να γίνει λοιπά. Αυτό ερμηνεύτηκε μέχρι τον πρόεδρο της οργάνωσης της Ομόνιας σε ένα χωριό. Έτσι, όταν ανοίξεις κάποιο άλλο κόμμα. Πήρε διάσταση. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή το 4 του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην τσέπη, να έχεις και την κάρτα της Ομόνιας ότι είσαι πρόεδρος του παρατήματος ή το πρόεδρος του χωριού στην Τεβιτσάνη. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι έχει γίνει λάθος ερμηνεία. Λάθος ερμηνείας. Και αυτό και το κριτήκαμε μέσα. Και εφαρμόστηκε δηλαδή, λάθος από πολλά στελέχη της Ομόνιας. Αυτό ήταν λάθος ερμηνείας. Γιατί εδώ πέρα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ανεξαρτήτως πολιτικού πιστεύω, είναι οργάνωση όλων των Ελλήνων της εθνικής ελληνικής μενότητας. Λάθος ερμηνείας ήταν αυτό. 8 πρόεδροι, αν δεν λαθεύω, από το 91 μέχρι το 2024 που είμαστε, 33 χρόνια. Ναι. Να τους αριθμίσουμε. Τον Γύριο Ζαρμπαλά, με το Άιμνηστο το Σωτήρη Κυριαζάτη, με τον Άιμνηστο το Γιώργο του Λαμποβιτιάδη, με τον Βαγγέλη τον Ντούλε, με τον Κύριο Γιάννη Γιάννη, Λεωνίδα Παπάς και τώρα είναι ο Βασίλης ο Κάιος. Μάλιστα, ναι. Όπως είπα, τον Ανδρέας Ζαρμπαλάς, ο Σωτήρης ο Κυριαζάτης, ο Γιώργος ο Λεποβιτιάδης, ο Ευαγγέλης ο Ντούλης, ο Γιάννης ο Γιάννης, ο Βασίλης ο Παλάνος, το ξέχασα Παπάς, τον Πολάνο, εγώ σωστά. Και ο Βασίλης ο Κάιος. Και ο Βασίλης ο Κάιος. Οχτώ οι πρόεδροι, μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε, διακρίνετε κάποιον από αυτούς? Διακρίνω. Εγώ διακρίνω τον Σωτήρη τον Κυριαζάτη. Δηλαδή. Τον Αείμνηστο. Τον Αείμνηστο Σωτήρη τον Κυριαζάτη. Πραγματικά ότι επιθετεί Σωτήρη Κυριαζάτη, τότε ήταν δηλαδή, η δόξα της Ομόνιας. Τότε μπορούμε να πούμε ότι η Ομόνια, όχι μόνο εντός χώρας, αλλά και εκτός χώρας, προβλήθηκε, αναβαθμίστηκε, αναγνωρίστηκε και πολλά από τα αιτήματά μας μπορούμε να πούμε ότι βάθηκαν σε σωστό δρόμο. Αρκεί να πούμε ότι η κυρία Ζάτη δηλαδή, ψηφίστηκε, διαδόθηκε το λεγόμενο ψήφισμα με τα 12 σημεία και λέει ο Ύμνης ο Σωτήρης, ο δωδεκάλογος του Γύφτου, το λέγει, το έχει αποκαλέσει. Ο Σωτήρης έλεγε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά, ναι. Ήταν ετοιμόλογος. Ναι. Και ήταν ουσιαστικά ο Σοκράτης του χώρου μας. Ήταν φιλόσοφος, ο Σοκράτης ήταν φιλόσοφος, πραγματικά. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το ψήφισμα
αντιπροσωπεία της Ομόνιας είχε συνάντηση με όλα τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας. Με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, με τον πρώτο της Δημοκρατίας Αλβανίας. Δηλαδή με σκοπό ότι αυτά είναι οι απαιτήσεις μας. Έχετε κανένα παράπονο, κύριε Παπαχρήστο, όσον αφορά τη στάση της επίσημης Αθήνας απέναντι στην πολιτική οργάνωση της Ομόνιας? Διότι είναι γεγονός που συνειδητές δικοί σας έχουν γράψει και υποστηρίζουν, και αυτό είναι γεγονός, που αρχικά η επίσημη Αθήνα δεν στήριξε τη Ομόνια. Την Ομόνια στήριξε το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας στις εκλογές του 1991. Κανένας υποψήφιος Ομόνιας δεν στηρίχθηκε από την επίσημη Αθήνα. Και βγήκαν και οι πέντε. Μάλιστα. Αυτό που λέτε τώρα το βρίσκω και στο βιβλίο του Χρήστο του Φαϊλάδη. Ο οποίος ήταν ακόλουθος τύπου. Ήταν ακόλουθος τύπου, δηλαδή στην Πρεσβεία. Πρεσβεία στα Αθήνα, ο οποίος με αυτό το πραγματικό, δηλαδή πολυσέλιδο βιβλίο, το είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Με όλες τις λεπτομέρειες που είχε γράψει ο Αλβανικός τύπος. Το αναφέρει και ο κύριος Φαϊλάδης. Το αναφέρει και ο κύριος Φαϊλάδης εδώ πέρα, ότι ήταν μια τάση δηλαδή, της ελληνικής πολιτείας, ώστε δηλαδή να μην βγαίναμε δικούς βουλευτές, αλλά να... Η οποία διορθώθηκε μετά εντός λίγων μηνών, έτσι. Αμέσως, ναι. Ήταν εμείς στην αρχή μια απόφαση, δηλαδή να αγκαλιάσαμε το Δημοκρατικό Κόμμα πιο πολύ. Ναι. Αλλά αυτό απερίφθη δηλαδή και από το Γενικό Συμβούλιο. Είπαμε ότι εμείς θα βγούμε ανεξάρτητα, θα βγούμε ως Ομόνια. Και το καλό ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ΚΙΑΔ, ούτε ΜΕΓΑ. Σωστά, ναι. Η ιδρύτη του ΚΙΑΔ ήταν αναγκαιότητα όταν δεν έβγαλαν Ομόνια εκτός νόμου. Το 92, που απέκλεισαν την Ομόνια ως εκλογικό υποκείμενο. Λοιπόν, και είπαμε ότι θα αντιπροσωπευτούμε μόνοι μας, και πραγματικά είδαμε τη μεγάλη θέληση και τη μεγάλη νύχη του λαού μας, της εθνικής ελληνικής μειονότητας, που πραγματικά αγκάλιασε τα παιδιά αυτά και τους έδωσε τις ψήφους τους, και να έχουμε πέντε βουλευτές στους 140, είναι μια μεγάλη υπόθεση, δηλαδή μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα της Ομόνιας. Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία χρόνια, ζούμε την παρακμή της Ομόνιας? Δυστυχώς. Και θα λέγω ότι μου είπατε στην αρχή ότι γιατί αυτή η παρακμή, γιατί αυτή η ύφεση της Ομόνιας, ποιοι είναι οι λόγοι. Είπα μερικούς λόγους, αλλά και ένας άλλος λόγος ο οποίος έφερε αυτό το αποτέλεσμα είναι και η διακοπή, ας πούμε, η διακοπή των σχέσεων με τη βάση. Συναντούσα πάρα πολλούς εδώ πέρα και μου λένε, κύριε Παπαχρήστο, δηλαδή πώς γίνεται όλο αυτό το χρόνο το διάστημα, πώς δεν μας μαζεύεται μια φορά και πέρα στην αίθουσα και να αναγνωριστούμε ένας με τον άλλον και να τα πούμε ένας με τον άλλον και να μας πληροφορήσετε τι συμβαίνει, τι γίνεται, ποια είναι η Ομόνια, πώς είναι δηλαδή τα τεκτονόμενα του χώρου. Δηλαδή ο λαός, ο κόσμος έχει ανάγκη από ενημέρωση, έχει ανάγκη από αγκαλιά, έχει ανάγκη από αγάπη. Έχει ανάγκη να βλέπει εκεί πέρα μια φορά και πέρα και τους αυτούς που είναι αυτή η θύνα της Ομόνιας. Νομίζω ότι αυτή η ξεκοπή από τη βάση και αυτό ωφέλησε. Και άλλο, ίσως συντέλεσαν και η δημιουργία των άλλων των κομμάτων, του ΚΙΑΔ και του ΜΕΓΑ. Ήλεγε, να ξαναρθώ στο Σωτήρι τον Κυριαζάτη, ήλεγε ότι το ΚΙΑΔ το έχουμε στο σιρτάρι. Θα το βγάλουμε το σιρτάρι όταν μας χρειάζεται, δηλαδή με σκοπό να αντιπροσωπευτούμε στη Βουλή καπαλού. Ενώ κυρίαρχος είναι η Ομόνια. Τώρα τα πράγματα αναπαδογύρισανε. Στο σιρτάρι μπορεί να πω είναι η Ομόνια και κυρίαρχος είναι τα κόμματα που... Με την εμπειρία που διαθέτετε, τι θα συνιστούσατε στα ηγετικά μέλη της Ομόνιας, στα στελέχη της Ομόνιας? Διότι δεν ξέρω, έχει αρκετά χρόνια που εκεί δεν γίνονται ούτε εκλογές. Ναι, πέρασαν 10 χρόνια που έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές. Ναι. Αλλά το δικαιολογούν ότι λόγω της πανδημίας, λόγω της απογραφής, λόγω των εκλογών. Είναι δικαίωμά τους, κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά το θέμα είναι τι θα συνιστούσατε. Ναι. Μπορεί να τις κάνουν και αύριο και μεθαύριο. Θα συνιστούσα το εξής, ότι μια προεκλογική μάζοξη διαφόρων διανομένων, και αυτοί οι οποίοι έχουν συντελέσει σήμερα, γιατί και αυτό έχω παρατηρήσει, ότι όλους αυτούς τους πρώην δημάρχους, τους πρώην νομάρχους κλπ. Τους έχουν παραμερίσει, τους έχουν αφήσει στο περιθώριο. Να μαζευτούν όλοι εκεί πέρα και να προσπαθήσουμε τι μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι μαζί, ο καθένας από το μετερίζει του. Με σκοπό
μια ενότητα και μια αφοσίωση όλων σε αυτό το αυτό, νομίζω ότι κάτι θα προσφέρει. Γιατί κάποια τα πράγματα βλέπουμε ότι τελευταία η Ομόνοια έχει κάποια ύφεση. Και αυτό ίσως να έχει συντελέσει και αυτό ότι ρωτάς καλό, μα τι μας έκαμε η Ομόνοια, ποια είναι η Ομόνοια, τι είναι η Ομόνοια. Και αυτό συντέλεσε ώστε να υποβαθμιστεί ο ρόλος της Ομόνοιας. Εσείς πιστεύετε ότι η Ομόνοια θα πρέπει να είναι το κοινοβούλιο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, ώστε να συμμετέχουν όλα τα στελέχη όλων των κομμάτων, ή θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την αποκλειστική εκπροσώπηση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας μέσω του ΚΙΑΔ? Διότι το ΚΙΑΔ τώρα πλέον βλέπετε παίρνει 10-15%. Έτσι. Εγώ θα πω αυτό που είπαμε στην αρχή, η Ομόνοια είναι όλων των Ελλήνων. Η Ομόνοια. Η Ομόνοια πρέπει να αντιπροσωπεύεται από όλους. Και ήρθε η στιγμή, όλο που είχε έρθει πιο νωρίτερη στιγμή, ώστε η Ομόνοια να αναβαθμίζονταν σε κόμμα, να μην είχαμε ούτε ΚΙΑΔ ούτε ΜΕΓΑ. Δηλαδή. Η Ομόνοια να ήταν πραγματικά το κυριότερο, ο κυριότερος φορέας, το κυριότερο κόμμα εδώ πέρα που θα αντιπροσωπεύε την εθνική ελληνική μειονότητα, ανεξαρτήτως της ιδεολογίας, όπως σας είπα, και ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων που είχε ο καθένας. Είναι η Ομόνοια όλων. Να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι για λίγο προσωπική. Εσείς είστε ένα από τα 5 στελέχη της Ομόνοιας τα οποία φυλακίστηκαν από το καθεστώς του Σαλίμ Περίσσα το 1994. Έχετε κανέναν καημό? Και αν ναι, καημό από ποιον? Ως προς την... Γενικά έχετε κανέναν καημό από την πολιτική ηγεσία της Αθήνας, από τα στελέχη της Ομόνοιας, από τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, από άλλους παράγοντες? Έχετε καημό ως πρώην φυλακισμένος του καθεστώτος? Εγώ είπα το συμπέρασμα ότι από το 1994 ακόμα, όταν αποφυλακιστήκαμε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπήρχαν τάσεις και μέσα στο Γενικό Συμβούλιο ώστε να καθόμαστε στο σπίτι μας, δηλαδή. Τώρα το να καθίσεις στο σπίτι θα πει ότι είχες απάνω σου κάποια βαριά ασθένεια, κάποια πανούκλα, κάποια μεταδοτική ασθένεια. Γιατί να καθίσεις στο σπίτι σου? Γιατί επειδή συγωνιστήκαμε και επειδή φυλακιστήκαμε, δηλαδή για τα κενά, για τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Όμως, αν και λίγες αυτές οι απόψεις, αντιβάθηκαν από την πλειοψηφία του Γενικού Συμβουλίου και σώπασαν. Αλλά όταν ταυτόχρονα στην παράδοση του χρόνου είδαμε ότι δεν είχαμε κάποια, δηλαδή και εμείς υπαλλοί, ιδρυτές και οργανωτές που δώσαμε κάποια μάχη, που δώσαμε κάποιον αγώνα, κάποια προσπάθεια, μας άφησαν στο περιθώριο. Και βγήκαν άλλοι οι οποίοι, ότι ποιος αντιπροσωπεύει εκεί πέρα, κάποιες και στον εσωτερικό χώρο και στον εξωτερικό χώρο. Και εδώ με τις αλβανικές κυβερνήσεις και στην Ελλάδα με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτό δηλαδή, απασταθεροποίηση κατά κάποιον τρόπο των μερικών ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμβάλει. Πιστεύετε ότι ήταν υποδεδειγμένες αυτές οι απόψεις? Υπήρχε κάποια τάση από την επίσημη Αθήνα ή ήταν απλώς προσωπικές βλέψεις? Δεν νομίζω να ήταν κάποια τάση από την Αθήνα, αλλά... Ποτέ μιλές ποτέ, συμπολιτική. Ποτέ, γιατί... Συμπολιτική, ποτέ μιλές ποτέ. Δεν το γνωρίζω, ίσως να ήταν. Κύριε Παπαχρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Πιστεύω ότι φέρατε στο προσκήνιο αρκετές σκιές εκείνης της εποχής, ώστε να μάθει ο κόσμος, αν και τα γράφετε και στο βιβλίο σας. Αλλά εμείς ως συνήγοροι του διαβόλου, εμείς οι δημοσιογράφοι, έχουμε χρέος απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό να φέρουμε στο προσκήνιο όλες αυτές τις πτυχές, ώστε ο κόσμος να μάθει. Έτσι. Σας εύχομαι καλή δημιουργία, διότι είσαστε άνθρωπος των γραμμάτων και έχετε πολλά να προσφέρετε ακόμα στην τοπική κοινωνία, και υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ, κύριε Τζιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σας είπα στην αρχή που διαλέξατε το πρόσωπό μου, είναι τόσο πολύ ακόμα αυτοί οι ιδρυτές Ομόνοιας, αλλά ήρθατε και δεύτερη φορά στο σπίτι μου, και αυτό σας ευχαριστώ ξανά. Γιατί για το να μιλήσεις και να πεις για την Ομόνοια, πραγματικά είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι χρειάζονται οι νύχτες του Δεκεμβρίου. Πολύ. Εγώ γι' αυτό, με σκοπό να μην καθούν αυτά τα πράγματα, προσπάθησα τόσα χρόνια ολόκληρα, έψαξα σε εφημερίδες, σε συλλογές, σε διαφορετά, στους διάφορους ιδρυτές, σε διάφορα άλλα πρόσωπα, τους έκανα αυτό,
και με σκοπό να μάθω αυτό το υλικό ώστε να μείνει αυτό. Δηλαδή η ιστορία της Εθνικής Ελληνικής Μονότητας ή η ιστορία της Ομόνοιας αυτά τα 30 τελευταία χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται Κυριακή το μεσημέρι, 1:30. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Είναι η μοκέτα, αγαπητοί μου, του αεροδρομίου στο Αργυρόκαστρο. Ανακοίνωσε η Αλβανική κυβέρνηση πως θα το κατασκευάσει. Αν μη τι άλλο, είναι μια ανάσα για τους κατοίκους του Αργυρόκαστρου, της Ρόπολης, του Βογονίου και όλης της περιοχής. Καλή επιτυχία θα έλεγα και εύχομαι να φέρει ζωή στην πέτρινη πόλη και σε όλη την περιφέρεια. Δείτε και λίγο αυτή τη φωτογραφία. Δεν έχουν σταματημό οι σχοριαδίτες. Κυκλοφόρησαν το περιοδικό του 2023. Πολλά συγχαρητήρια, Θωμά Νάκα. Πολλά συγχαρητήρια, αγαπητοί σχοριαδίτες. Μπράβο σας και εύγε σας. Δεν ξεχνάτε μόνο τις προσπάθειες να ανταμώνετε υπουργούς και υφυπουργούς και διοικούντες των Αθηνών για το δρόμο του Πογονίου και για το Τελωνείο στους Δρυμάδες. Έχετε και το περιοδικό σας. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και επειδή τώρα άρχισαν και οι πίτες, όπως ήταν αυτοί που είχαμε στη Δερβιτσάνη, προηγούμενο Σάββατο, κοπή πίτας Προεδρείου του χωριού Δερβιτσάνης, και βέβαια συνεχίζονται οι αδερφότητες στην Ελλάδα κτλ. 2-3 μήνες αυτά έχουμε, αλλά εγώ θα ήθελα να δω την πτυχή, την κοινωνική, την πατριωτική, την εθνική, να ανταμώσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, το κεφάλι ψηλά, αγάπη και υγεία, υγεία και αγάπη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.